τηλεόραση νομίζω ότι ψάχνει να βρει, παιδί μου, τις σίγουρες λύσεις. Άμα είναι να πατάω πιπτωμάτων, όχι, δεν θέλω. Ξεκάθαρα για μένα είναι ότι έχω δύο πατρίδες, δύο ταυτότητες. Μαθαίνουμε ότι πεθαίνουν παιδιά, ξέρω εγώ, στο σχολείο επειδή τους κάνανε μπούλι. Εσύ είσαι ο καλός Αλβάνος. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Alex Stories. Έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να έχουμε μαζί μας τον Κώστα Νικουλή. Γεια σας. Καλησπέρα, Γεια σας, Κώστα. Alex. Τι κάνεις, πώς Μια είσαι. Χαρά. Χαίρομαι πολύ και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που την αποδέχτηκες. Πες μου YouTube και πάρε μου την ψυχή. Γουστάρισε. Ναι. Α, ωραία, ωραία, ωραία πάσα μας έδωσες. Για πες, βλέπεις γενικά. Παρακολουθώ, ναι. Παρακολουθείς. Αρκετά. Φαντάζομαι και θα είσαι και σειράκια, βλέπεις Netflix και αυτά, πλατφόρμες. Ή όχι τόσο, εντάξει. Ναι, όχι, εντάξει, παρακολουθώ και μου αρέσει να καταπιάνω μια σειρά. Ξέρεις ότι αυτή την περίοδο βλέπω αυτή τη σειρά και ξέρεις, περνάει, αλλά. Ναι, εντάξει, και με την κοπέλα μου βλέπουμε πολλές σειρές. Αυτή την περίοδο βλέπουμε Parks and Recreations. Οκ. Okay. Σου έχω μετά ερώτηση στο Q&A. Με ρωτάνε, δεν ξέρω γιατί, αν βλέπεις μια σειρά, θα το πω μετά. Okay. Ωραία. Αυτό είναι από τους δημιουργούς του Office, έχει την ίδια δομή. Okay. Και εντάξει, το ίδιο χιούμορ, οπότε είναι πολύ καλό, πολύ καλό. Το ξέρεις ότι τώρα αυτό θα πω είναι λίγο, πώς το πω, παρόλο που εσύ παίζεις τη τηλεόραση, δηλαδή είναι η δουλειά σου, ότι πολλοί, επειδή είμαστε και στην ίδια ηλικία, η δική μας γενιά πολύ δεν πολύ βλέπει, να ξέρεις. Γι' αυτό το λέω. Τηλεόραση. Τηλεόραση, δεν πολύ βλέπει. Ναι, κοίτα, κακά τα ψέματα. Αυτό που έχω παρατηρήσει και εγώ είναι ότι η τηλεόραση, ρε παιδί μου, απευθύνεται σε μια άλλη ηλικία. Μπράβο. Απευθύνεται λίγο σε μια μεγαλύτερη ηλικία, άνω των 40-50, δηλαδή κάπου εκεί. Και κατ' επέκταση, ξέρεις τι γίνεται. Οι μεγαλύτερες ηλικίες κάπως επηρεάζουν και τα παιδιά. Τους δικούς τους. Οπότε, ρε παιδί μου, δηλαδή, εγώ όταν μου λέγανε για το σασμό πιτσιρικάδες, ξέρω εγώ, προφανώς καταλάβαινα ότι α, το βλέπει η μητέρα του, οπότε και ο μικρός, για να μην πάει για ύπνο νωρίς, κάθεται και βλέπει αυτά. Κατάλαβε. Ναι, μωρέ, αλλά να σου πει κάτι τώρα, πολύ φιλικά και σαν ένας εξωτερικός παράγοντας, και τηλεόραση δεν επαναλαμβάνεται σε πολλές περιπτώσεις. Ή δεν κουράζει. Ναι, τώρα εντάξει, άνοιξε ένα μεγάλο θέμα. Η τηλεόραση νομίζω ότι ψάχνει να βρει, παιδί μου, τις σίγουρες λύσεις. Κατάλαβες. Σωστό. Ότι πάει λίγο εκ του ασφαλούς και πάει λίγο safe. Και ξέρει, για παράδειγμα, ποια είναι η συνταγή εντός εισαγωγικών που ξέρει ότι θα της αποφέρει ένα αλφα κέρδος. Ή ξέρει, βλέπει, για παράδειγμα, ρε παιδί μου, το τι έκανε επιτυχία παλιότερα. Οπότε με κάποιο τρόπο ξαναέρχεται σε αυτό το θέμα ή σε αυτή τη θεματική. Ναι, γιατί κάνει και πολλά remake, άμα το σκεφτείς ή επαναλαμβάνει. Ναι, και πολλά remake και πολλά, ρε παιδί μου, να είναι παρόμοια, ξέρω εγώ, που να έχουν διαφορετικούς τίτλους. Κατάλαβες. Σωστό, ναι. Δηλαδή, τώρα, off the record, εμείς κάναμε το σασμό που ήμασταν στην Κρήτη. Παράλληλα βγήκε η Γη της Ελιάς που έλεγε πάλι για μια βεντέτα. Μπράβο. Που είναι στη Μάνη. Μπράβο. Οπότε λες τώρα, ξέρω εγώ. Ναι. Είδες ότι ήταν δύο πράγματα σχεδόν παρανομοιότυπα. Και γι' αυτό, επειδή εγώ βλέπω και τα νούμερα πολλές φορές και λόγω δουλειάς, επειδή είμαι δημοσιογράφος, βλέπω το μερίδιο της τηλεθέας και πάντα οι δύο αυτές σειρές το παίρνανε. Δηλαδή, η μισή βλέπανε σασμό και άλλη μισή Γη της Ελιάς. Ναι. Δηλαδή, κάπως χωριζόταν και πήρε μια ισορροπία. Ή έβλεπες ότι τη μία μέρα προηγείται για πολύ λίγο ένας, την άλλη μέρα για πολύ λίγο άλλος. Ναι, εντάξει, αυτά είναι τώρα και τα. Πώς το λένε, τα μαρκετίστικα. Κατάλαβες ότι τα βάζουν λίγο πιο μετά, έτσι ώστε να μην συμπέσουν, έτσι ώστε, ρε παιδί μου, να έχει ο ένας την τηλεθέασή του και ο άλλος τη δική του. Ναι. Εντάξει, τώρα τα νούμερα τώρα χτυπιούνται όλοι μεταξύ τους και τους αφορούν τα νούμερα. Για μένα είναι. Ωραία, άσε τα νούμερα. Να πάμε σε σένα καλύτερα. Ναι. Λοιπόν, να πω για το YouTube. Να, όχι, να πούμε για σένα, για τον Κώστα. Ρε, τι κάνει τώρα για το YouTube, θα το πούμε και στην πορεία. Τι γουστάρεις, τι βλέπεις, τι αρέσει, τα πάντα όλα. Λοιπόν, μιας και ξεκινήσαμε με το σασμό, να πάμε μετά στην παραλία. Ναι, έτσι. Και μετά, εγώ θα τα πάρω τώρα κάπως με τη σειρά και μετά στο θέατρο Αθηνά. Ωραία. Να ξεκινήσουμε την παραλία. Πάμε. Να μας πεις λίγο τι κάνεις, πώς είσαι, σε τι φάση είσαι. Λοιπόν, εγώ ήμουνα στην παραλία, τώρα προφανώς, ναι, έχουν προβληθεί τα επεισόδια, ήμουνα για 15 επεισόδια στην παραλία. Okay. Έκανα εκεί πέρα έναν εντός εισαγωγικών αρχηγό των hippie, γιατί είναι λίγο αντίθετο, γιατί η κοινότητα των hippie προφανώς ήταν μια ελεύθερη κοινωνία, οπότε το να υπάρχει ένας αρχηγός εντός εισαγωγικών, ξέρεις, το
φρενεί λίγο σε, okay, σε σύγκρουση. Παρ' όλα αυτά, μια ηγετική φιγούρα θα πούμε. Mm-hmm. Το Beat Ferguson. Μίλαγες αγγλικά. Μίλαγα αγγλικά. Μόνο αγγλικά, ε. Μόνο αγγλικά, αγγλικά. Πολύ δύσκολο. Και στην αρχή ο ρόλος αυτός ξεκίνησε ότι ήταν Αμερικανός-Αμερικανός. Και okay, του λέω, παιδιά, δεν μπορώ να κάνω τον Αμερικανό μέσα σε... Λόγω της προφοράς, ας πούμε. Ναι, προφανώς. Ενώ ναι, δεν θα μπορούσα να φέρω αμερικανική προφορά και ένα χρόνο να δούλευα, ξέρω εγώ, θα χρειαζόμουν actor coach συγκεκριμένο. Σωστό. Να μου με βάλει, ξέρεις, σε όλη αυτή την κατάσταση. Οπότε, ξέρεις, κάναμε κάποιες παραλλαγές στο σενάριο έτσι ώστε η μητέρα του να κατάγεται από το Ισραήλ και ο πατέρας του να ήταν Αμερικανός πρόξενος που ερωτεύτηκε τη μητέρα του στο Ισραήλ επειδή δούλευε εκεί. Οπότε ο χαρακτήρας μου γεννήθηκε στο Ισραήλ. Ναι. Ας πούμε. Οπότε βρήκατε μια διάμεση, ας πούμε, οδό. Μια διάμεση κατάσταση έτσι ώστε, ρε παιδί μου, ξέρεις, να μην λέω ότι είμαι Αμερικανός και να μιλάω με κακή εντελώς προφορά. Το έχουμε λίγο οι Έλληνες αυτό. Γενικά το λέω για σένα. Ότι ξέρεις, μιλάμε τα αγγλικά λίγο καμιά φορά με τη δική μας προφορά, ρε παιδί μου. Ξεκάθαρα, ρε παιδί μου. Και είναι και πολύ δύσκολο, νομίζω, να πας. Τώρα τα ελληνικά, ξέρω, με τα αγγλικά είναι εντελώς διαφορετική φάση. Ενέρεση. Ναι. Οπότε είναι δύσκολο να πας σε μια αγγλική προφορά αν είσαι το Λονδίνο, για παράδειγμα. Μετά οι Αμερικανοί, ξέρεις, μιλάνε εντελώς διαφορετικά. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Ναι. Νομίζω μόνο τα γαλλικά είναι λίγο πιο εύκολο σε εμάς, γιατί κάπως έχουν πει οι Γάλλοι ότι, ξέρεις τι, η γλώσσα μας είναι με προφορά. Οπότε, άμα θέλετε να λέτε καλά τη γλώσσα, είναι να λέτε σωστά. Άμα θέλετε να μάθετε έτσι, αλλιώς δεν. Ναι, ότι δίνει μεγάλη σημασία στην προφορά. Οπότε... Έχεις εμπειρία λόγω του πατέρα. Θα έχει πει τα μυστικά, ε. Ναι, εντάξει, yeah, ξέρεις. Και πολλές φορές το παιδί μου έλεγε κάποιες λέξεις και μου λέγε, όχι έτσι, έτσι. Οπότε, λίγο, ναι. Okay. Ξέρω εγώ με ποδοσφαιριστές ή. Design. Σωστό, ναι. Τι σου έδωσε αυτή η σειρά, αυτή η εμπειρία μάλλον, από αυτή τη σειρά? Μου έδωσε ένα ελάχιστο ποσοστό, ρε παιδί μου, θα έλεγα, γιατί όσο να είναι και εμείς κάνουμε δραματουργία, ενώ δεν ήταν έτσι η πραγματική ζωή, θέλω να πω, ότι μου έδωσε μια μικρή εμπειρία το πώς ήταν οι hippies στα Μάνταλα, το τι θέματα τους αφορούσαν, κατάλαβες, το πώς ζούσαν τη ζωή τους, δηλαδή, και μόνο που πήγα και είδα το ότι αυτοί οι άνθρωποι μέναν σε αυτές τις σπηλιές, ξέρεις, ήταν ένας πολύ δυνατός λόγος, ρε παιδί μου, πιστεύω, ναι, που τους έκανε να μείνουν εκεί και να παρασυρθούν από αυτό, κατάλαβες, και να πούνε ότι, ξέρεις τι, δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο στη ζωή, γιατί πραγματικά δεν χρειάζεσαι τίποτα άλλο, δηλαδή από τη στιγμή που είχαν εξασφαλίσει, ρε παιδί μου, την τροφή τους. Τα πολύ βασικά. Τα πολύ βασικά. Okay. Τη στέγη. Ναι, μέναν σε σπηλιές. Ξέρεις, είχαν την καλύτερη ευκαιρία να ενωθούν και να γίνουν ένα με τη φύση. Και okay, πόσο μάλλον, εντάξει, και όλα τα υπόλοιπα, ρε παιδί μου, που ακολουθούν την ιστορία των χίπηδων, ξέρω εγώ. Γιατί, κακά τα ψέματα, τώρα οι χίπηδες εκεί πέρα ήταν σε τρελές καταστάσεις, δηλαδή, ναι, και με ναρκωτικά και με LSD, ξέρω εγώ, ξέρεις. Οπότε, ρε παιδί μου, αυτό με κάποιο τρόπο, ξέρεις, τους έβγαζε λίγο από τον εαυτό τους, του απελευθερώνονταν. Okay. Εσύ σαν άνθρωπος, επειδή μου το είπες πριν, είσαι ολιγαρκής γενικά. Ολιγαρκή, δηλαδή και αυτό πρέπει, εντάξει, δεν είσαι τόσο των υλικών αγαθών, είσαι ok με τα, είσαι πιο απλός, δεν τρελαίνεσαι ή εντάξει, κομψή-κομψά. Ξέρεις τι, αυτό είναι ένα τεράστιο, μια τεράστια παγίδα, ρε παιδί μου, γιατί όσο να είναι ζούμε σε αυτό το μέρος, ζούμε σε αυτό το σύστημα. Σε αυτή την κοινωνία, μπράβο, σε αυτό το σύστημα, ακριβώς, οπότε, ακριβώς, ναι. Ξέρεις τι, όλος τροφοδοτεί και σου πετάει πράγματα, που εν τέλει σου λέει ότι τα έχεις ανάγκη, αλλά εν τέλει δεν τα έχεις και τόση ανάγκη, οπότε, ρε παιδί μου, ξέρεις, για μένα και αυτό λειτουργήσε, ρε παιδί μου, σαν ευκαιρία να πω ότι, ξέρεις, τι πραγματικά χρειάζομαι, ναι, εν τέλει, για να μπορώ να ζήσω, ρε παιδί μου. Ξέρω εγώ, ή τι ξέρω εγώ, με το φαγητό, για παράδειγμα, το τι, ότι, ξέρεις, πάντα μας δηλεάζει το take away, το ωραίο φαγητό, το πώς το φτιάχνω, αλλά, ξέρεις, παρατηρήσει κιόλας ότι, ξέρεις τι, άμα κάτσω και φτιάξω μια μερίδα φασολάκια
και τη φάω, πες να είναι το ίδιο ωραία, ξέρεις, και ας μην είναι της μητέρας μου, ξέρεις, ότι... Ναι, ρε παιδί μου, βλέπεις και κάποια άλλα πράγματα, αλλά εμένα θα σου πω, μου άρεσε, ρε παιδί μου, πιο πολύ και η επαφή με τη φύση και ήρθα και λίγο σε επαφή με το... Βασικά, η πιο κοντινή εμπειρία σε αυτό που βίωσα στη... στα Μάταλα, ρε παιδί μου, μέσα... Που είναι και ένα ιδιαίτερο μέρος, έτσι, να το πούμε και αυτό, δεν... Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Έχει τρομερή ενέργεια, μπράβο. Οι σπηλιές έχουν τρομερή ενέργεια, δηλαδή και μόνο που πας εκεί πέρα, ξέρεις, μένεις λίγο... Θέλεις λίγο χρόνο να συνειδητοποιήσεις το τι είναι αυτό το που βλέπεις. Οκ, okay, βέβαια. Αλλά με έφερε λίγο σε επαφή, ρε παιδί μου, και με το ελεύθερο κάμπινγκ, κατάλαβες. Είναι η πιο κοντινή εμπειρία πάνω σε αυτό, κατάλαβες. Που είδα, ρε παιδί μου, ότι ναι, με κάποιο τρόπο έτσι πραγματικά ξεκουράζομαι, κατάλαβες. Yeah. Δεν χρειάζεται να πάρω ένα καράβι, να πάω σε ένα νησί, να κλείσω δωμάτια, να... Δω που θα φάω το βράδυ, να πρέπει να κλείσω και ένα συνωστισμό, ξέρεις ότι ναι, ναι. Μαζεύονται πάρα πολλά άτομα και εν τέλει, ναι, τι πραγματικά έχεις ανάγκη, ρε παιδί μου, να κάνεις ένα τυποποιημένο είδος διακοπών επειδή αυτό κάνουν όλοι ή αυτό που πραγματικά έχεις ανάγκη, ξέρω εγώ, να είσαι κάτω... Να είσαι στην άμμο, ξέρω εγώ, να βλέπεις τον ουρανό, τα αστέρια, να χαλαρώνεις, τα θάλασσα δίπλα σου και να σε... Να σε χαλαρώνεις. Ναι, ναι. Να μας πεις για την παράσταση, γιατί έχουμε πάει μόνο στο... Γιατί στην αυτό παραλία. Και τώρα. Ναι, μόνο στην παραλία, ναι. Η παράστασή μας λέγεται Ulster American. Οκ. Ulster είναι μια τοποθεσία στην Βόρεια Ιρλανδία που όμως... περιλαμβάνει και μέρη από την Ιρλανδία. Mm-hmm. Δεν λέμε Νότια Ιρλανδία γιατί είναι Ιρλανδία και Βόρεια Ιρλανδία, οπότε okay. Ναι, για να συνεννοούμαστε. Και το έργο αφηγείται μία μέρα σε μία σκηνή θεάτρου που ένας ανερχόμενος φιλόδοξος φέρελπης, θα λέγαμε, σκηνοθέτης, που τον υποδίωγομαι εγώ, έχει κλείσει μια παραγωγή, έχει κλείσει ένα έργο μιας φίλης του, της Ruth, που είναι συγγραφέας, και κατάφερε να πρωταγωνιστήσει στο έργο του ένας οσκαρικός ηθοποιός που μόλις πήρε Όσκαρ. Mm-hmm. Και συναντιούνται αυτοί οι τρεις άνθρωποι μέσα στη σκηνή ενός θεάτρου για να ξεκινήσουν την πρώτη ανάγνωση του έργου, μια μέρα πριν την ανάγνωση του έργου συγκεκριμένα. Και εκεί πέρα έρχονται αντιμέτωποι με τις απόψεις του καθενός, συγκρούονται γιατί ο ένας βλέπει άλλη οπτική. Έχει δική του οπτική αυτό στα πράγματα. Έχει άλλη οπτική στα πράγματα. Είναι, μιλάμε για θέματα πολιτικής ορθότητας, για θέματα ποιες λέξεις μπορούμε να υποθούμε, πόσο πραγματικά, ρε παιδί μου, βοηθάμε, ρε παιδί μου, τις γυναίκες, οποιαδήποτε κλάδο, ξέρω εγώ, να μιλήσουν και να είναι ελεύθερες να επικοινωνήσουν αυτό που θέλουν και πόσο πραγματικά το πιστεύουμε εν τέλει αυτό ή καταλήγει να είναι μόνο μία μόδα που την εκμεταλλευόμαστε μόνο και μόνο για να αποφέρουμε κέρδος στον εαυτό μας. Okay. Εκεί, ναι, συγκρούονται και μετά γίνεται ένα χαμός. Άρα είσαι στο θέατρο Αθηνά. Σωστά. Ναι, παίζουμε Δευτέρα-Τρίτη. Δευτέρα-Τρίτη, οκ. Okay. 9 η ώρα νομίζω, με τον Ορέστη Τζιόβα και τη Γιούλη Τσαγκαράκη. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας. Αυτά. Οκ. Okay. Θα κάνεις κάτι άλλο φέτος ή ακόμα είναι νωρίς, δηλαδή κρατάμε αυτό και μπορεί στο μέλλον να προκύψει κάτι άλλο. Για τώρα έχω αυτό που θα πάει μέχρι τον Απρίλιο, ελπίζουμε. Από Δεκέμβριο ξεκινάω πρόβες για άλλο έργο που λέγεται «Ο Ρέιμαν Ούρλιαξε», που είναι το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη σε σκηνοθεσία Περικλή Μουστάκη στο Θέατρο Σεντόνι με τους Χάρη Φραγκούλη και Φραγκίσκη Μουστάκη. Και αυτό πότε θα ξεκινήσει? Θα ξεκινάει 15 Μαρτίου. Α, οπότε ουσιαστικά για ένα διάστημα θα είσαι... Θα είμαι, ναι. Σε δύο ουσιαστικά. Ναι. Τηλεόραση. Τηλεόραση. Που λένε πολλοί μας έχουν... Το μισό και ένα είναι αν θα γυρίσεις στο Σασμό, αν θα επιστρέψεις. Αυτό είναι πραγματικά αστείο, γιατί έρχονται και με ρωτάνε και εμένα και λέω, ξέρεις, έχετε δει το Σασμό τώρα, έχετε παρακολουθήσει, έχετε πεθάνει, δηλαδή, πώς
πώς θα επιστρέψω. Δηλαδή... Έξω εγώ σε φάντασμα, σαν. Γιατί ναι, κάνε, κάτσε, κάνουν και τέτοια ρεσί. Ξέρεις τι, αυτό. Ναι. Κατάλαβες πώς το λέω, να επιστρέψεις. Έχεις δίκιο. Αλλά... Αυτό να επιστρέψεις, μεσαγωγικά. Ναι, σε flashback ή ναι. Τέτοιο. Όχι. Συγκεκριμένα. Okay. Τώρα το θέμα είναι ότι. Ρε παιδί μου, έχουν κάποια πλάνα, έχουν κάποιες. Ξέρω εγώ, flashback από προηγούμενα okay. επεισόδια που είναι, είναι δικό τους ναι. και μπορούν μετά να το τοποθετήσουν όπου θέλουν. Κατάλαβες. Okay. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ κάνω έξτρα γύρισμα, κατάλαβες. Okay. Είναι μια ήδη υπάρχουσα σκηνή που έχουμε τραβήξει από την πρώτη σεζόν και μετά, άμα την κάνουν flashback, ξέρεις, είναι δικό τους θέμα, ναι. Ναι. Και δεν ξέρω κιόλας και δεν ενημερώνουμε κιόλας πότε θα παιχτεί και. Κατάλαβα. Σου έδωσε όμως μια μεγάλη αναγνωρισιμότητα, έτσι δεν είναι. Ναι, γιατί μου έδωσε. Βοηθάει στο επάγγελμα. Δηλαδή θυμάμαι ότι. Εντάξει, που να ξέρεις και εγώ δεν βλέπω. Ναι. Ακούω απλά από ανθρώπους που βλέπουν ότι τότε το όνομά σου ήταν. Ναι. Μεγάλο πικ. Ναι, ξέρεις τι, αυτό είναι το καλό, ρε παιδί μου. Πιστεύω με την τηλεόραση και την. Ήταν και ο σταθμός που πήγε πάνω. Ναι. Κοίτα, κακά τα ψέματα. Ήταν μια καλή δουλειά και με πολύ όρεξη, ρε παιδί μου, από όλους. Οπότε και με καλούς ηθοποιούς, καλούς συνεργάτες. Οπότε έδωσε ένα boost που λέμε. Και το καλό με την τηλεόραση είναι, ρε παιδί μου, ότι. Είναι. Πιάνει μεγάλο ποσοστό του κόσμου. Οπότε ναι, είναι ένα καλό μέσο, ρε παιδί μου, έτσι ώστε εσύ να δείξεις, ρε παιδί μου, το τι μπορείς εσύ να δημιουργήσεις και να φτιάξεις. Οπότε είναι ένα καλό μέσο έτσι ώστε να σε μάθει ο κόσμος, ρε παιδί μου, ή ξέρεις, να προωθήσεις μετά και τα δικά σου πράγματα, δηλαδή το τι θέλεις να κάνεις, ή να προωθήσεις θέατρο, παραστάσεις. Ναι. Οπότε είναι ένα καλό μέσο έτσι ώστε να εκτεθεί σε κοινή θέα. Εντάξει, και να μην σου ανοίξει μετά και δύο πόρτες παραπάνω. Αυτό θέλω να πω, ρε παιδί μου, γιατί το ότι θα σου ανοίξει μετά δύο πόρτες παραπάνω έχει να κάνει με τη δουλειά σου, πώς κάνεις τη δουλειά σου, πώς είσαι με τους συνεργάτες σου. Αν είσαι καλός. Ναι, και θέλω να πω, ρε παιδί μου, το καλός είναι τεράστιο, δηλαδή, και ξέρεις, τι σημαίνει να είμαι καλός και κακός, κατάλαβες. Ναι. Τι σημαίνει να είμαι καλός, ρε παιδί μου, στη δουλειά μου, αλλά να είμαι, ξέρω εγώ, κακός με τους συνεργάτες μου, κατάλαβες. Ή να βάζω, ρε παιδί μου, πάνω από όλα να βάζω μόνο τη δική μου φάση. Ναι. Άμα είναι να πατάω επιπτωμάτων, όχι, δεν θέλω, ρε παιδί μου. Καλά, ναι, οκ. Okay. Καλώς. Οπότε, ξέρεις τι, sorry, είναι ρε παιδί μου ένα σύμπλεγμα από πολλά πράγματα. Okay. Κατάλαβες, ότι... Ναι, να είσαι καλός πρέπει να βρεθείς στην κατάλληλη στιγμή, στο κατάλληλο σημείο, με τους κατάλληλους ανθρώπους για να μπορείς, ρε παιδί μου, να παράξεις, να ανοίξεις τον εαυτό σου, να μην είσαι κλειστός, να μην κατάλαβες. Κατάλαβα, ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή έχεις σταθεί και εσύ λοιπόν σε αυτό το θέμα και στο παρελθόν και σου έχω ακούσει και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτά που έχεις πει. Είσαι ένας άνθρωπος που έχεις καταγωγή από τους Αγίους 40, σωστά. Ναι. Ωραία. Νιώθεις ότι έχεις δύο πατρίδες, ότι ακουμπάς ή είσαι προς τα δω πιο πολύ? Όχι, ξεκάθαρα για μένα είναι ότι έχω δύο πατρίδες, δύο ταυτότητες. Το νιώθεις? Ναι, ρε παιδί μου, και θέλω να το. Θα σου πω και την αλήθεια, το επιδιώκω και νομίζω ότι είναι από τα πιο ωραία πράγματα. Το να μπορείς να επιλέγεις τι θέλεις να είσαι, καταλαβαίνεις. Και ότι όσο περισσότερες επιρροές έχεις και εμπειρίες, τόσο καλύτερο για σένα, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Ναι. Το ότι βλέπεις, ρε παιδί μου, πώς λειτουργούν τα πράγματα εκεί, πώς λειτουργούν τα πράγματα εδώ. Οπότε το επιδιώκω και θέλω, ρε παιδί μου, να το κατάλαβες, να μην το χάσω και να μην χάσω ποτέ την επαφή μου με αυτό. Α, άρα πας, φαντάζομαι. Ναι. Okay. Εντάξει, αυτό που λες είναι πολύ ωραίο, γιατί αυτό εναλλάσσεις ουσιαστικά το περιβάλλον σου, έτσι δεν είναι? Δηλαδή το... Και το περιβάλλον, και ξέρεις τι, ρε παιδί μου, μαθαίνεις περισσότερα πράγματα και για τον εαυτό σου, καταλαβαίνεις. Το πώς αντιδράς, το πώς λειτουργείς σε ορισμένα σημεία. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω, ότι έχεις περισσότερες προσλαμβάνουσες, οπότε έχεις περισσότερες εμπειρίες έτσι ώστε εσύ να αναπτύξεις, ρε παιδί μου, την εμπειρία σου ή τη γνώση σου απέναντι σε κάτι. Ναι.
Εντάξει, είσαι από τους τυχερούς μέσα εισαγωγικά και το λέω και με κατάδια που έχεις πάρει ταυτότητα, έτσι. Mm. Το λέω με τη λογική πια ότι είσαι από τους τυχερούς, ότι ακούω πάρα πολλούς ανθρώπους που ταλαιπωρούνται, που έχουν γεννηθεί εδώ. Ναι, ναι. Είναι 30-35 χρόνια και ακόμα δεν έχουν πάρει. Ναι, και δεν αλλάζουν. Έχω ακούσει πράγματα που πηγαίνει ο κόσμος τώρα, δίνει εξετάσεις και πέφτουν κάτι θέματα που ο μέσος Έλληνας δεν ξέρει. Αυτό πάλι. Που το θεωρούν δεδομένο ότι πρέπει να ξέρεις, ας πούμε. Ναι, το ότι πληρώνουν παράβολο γύρω στα 80 ευρώ κάθε φορά που πάνε και δίνουν. Οπότε ξέρεις. Okay. Ναι, μου βάζει λίγο ψήλου στα αυτιά τη φάση. Α, μήπως γίνεται και επίτηδες. Ναι, τους κόβουν, ξέρω εγώ, για να παίρνουν. Τώρα δεν ξέρω, δεν θέλω να παίρνω θέση. Καλά, όχι, εντάξει, παιδί μου. Ναι, 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 ναι. Αλλά θέλω να σου πω, παιδί μου, ότι ναι, κάνει λίγο μπαμ. Σε προηγούμενη συνέντευξη σου είχα δει ότι είχες πει ότι είχες βιώσει κάποια στιγμή ρατσισμό. Δεν θέλω να σε ρωτήσω γι' αυτό. Θέλω να σε ρωτήσω αν πιστεύεις ότι γενικά έχουμε βελτιωθεί ως κοινωνία στον τρόπο που τον αντιλαμβανόμαστε και στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε αυτούς τους ανθρώπους. Τι να σου πω, ο ρατσισμός τώρα είναι ένα τεράστιο θέμα. Μπορεί να έχουμε κάνει κάποια βήματα με την ξενοφοβία. Μπορεί να έχουμε κάνει κάποια βήματα με την ομοφοβία, αλλά με τις γυναικοκτονίες, κατάλαβες τι θέλω να σου πω, γιατί και αυτό εν μέρη περιέχεται μέσα στο ξένο. Δηλαδή, πολλά, πάρα πολλά. Ναι. Είναι τεράστια βεντάλια με την ανοίξουμε, έτσι. Αυτό θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, και ότι όσο περισσότεροι άνθρωποι υπάρχουν, τόσο περισσότεροι φόβοι δημιουργούνται, οπότε πιστεύω ότι σε κάποια θέματα, ξέρεις, τα έχουμε ξεπεράσει. Υπάρχουν μετά άλλα θέματα που δεν τα έχουμε ξεπεράσει, ξέρω εγώ. Το ότι μαθαίνουμε ότι πεθαίνουν παιδιά, ξέρω εγώ, στο σχολείο επειδή τους κάνανε bullying. Οπότε εσύ πες μου, δηλαδή, σε σχέση με τα σχολικά σου χρόνια, είχες βιώσει κάτι τέτοιο. Οπότε είμαστε καλύτερα, δεν είμαστε καλύτερα. Εγώ με αυτά που βλέπω για ακούγεται νομίζω ότι είμαστε και χειρότερα. Είμαστε και χειρότερα. Σε κάποιες περιπτώσεις. Και εγώ το πιστεύω, ρε παιδί μου. Δηλαδή ότι ξέρεις, ενώ πιστεύω ότι όντως έχουμε ξεπεράσει λίγο την ξενοφοβία και γενικό, πιο συγκεκριμένα με τους Αλβανούς, ξέρεις, ακούω εκφράσεις για παράδειγμα ότι κλέβανε κάτι αμάξι από μια γειτονιά. Αλβανή. Αλβανή θα ήταν. Ναι, το 2023 και λέω. Οπα, ξέρεις, γιατί με χτύπησε έτσι και λέω τι γίνεται, δηλαδή. Καλά, να ξέρεις κιόλας, σου μεταφέρω και κάτι από μέσα που δουλεύω σε site και σε αυτό, ότι είναι το πρώτο, δηλαδή στους τίτλους Αλβανός κακοποιός, Ρωμά κακοποιός, δηλαδή παίζει πάρα πολύ ακατευθείαν να δείξουμε ότι είναι Αλβανός, είναι Ρωμά, είναι Βούλγαρος, είναι Ρουμάνος, κατάλαβες. Είναι κάτι άλλο. Αλλά Έλληνας. Το Έλληνας το περνάμε στο χαλαρό. Ναι, Έλληνας. Ναι. Σύνηθες, ας πούμε. Okay. Ναι, εντάξει, γιατί αυτό θα δημιουργήσει η είδηση. Ναι, οπότε μετά βλέπεις, παιδί μου, ότι ποιος επηρεάζει ποιον. Κατάλαβες. Ναι, αλλά καλλιεργείται και αυτή η νοοτροπία. Αυτό σου λέω. Αυτό εν τέλει. Συντηρείται και μένει για πάντα. Κάτι τελευταίο άτομο που να σε έχει γνωρίσει και όταν το είπες από που είσαι να έχει αλλάξει η συμπεριφορά του λίγο, έχει τύχει. Δηλαδή, ξέρεις, στην αρχή να είναι α, cool, μια χαρά, τα λέει και μετά του πει α, ξέρεις, είμαι από εκεί. Α, ναι, εντάξει, παλιότερα έπαιζε και το α, ναι. Εσύ είσαι ο καλός Αλβανός, δεν είσαι σαν τους άλλους. Α, ναι, όντως. Ναι. Ας το λέγαμε. Δεν είσαι σαν τους άλλους. Ξέρεις και λες, α, κι είναι οι άλλοι. Ναι. Γιατί. Η νότια και η βόρεια, τι φάση, ξέρω ότι... εγώ. Ναι, ξέρω εγώ. Παλιότερα υπήρχε αυτό και ήταν, ξέρεις, αστείο. Ναι, δεν είσαι από αυτούς, είσαι σαν τους άλλους. Και ναι. Okay. Άσχημες εμπειρίες. Γιατί τότε ξέρεις, αυτό ρε παιδί μου, εγώ κρίνω και τον εαυτό μου γιατί δεν είχα και τη δύναμη να αντιδράσω, να απαντήσω σε κάτι τέτοιο. Okay. Εντάξει, πολλές φορές είχα απαντήσει και όχι ότι έφερε κάποια σύγκρουση, αλλά ξέρεις, δεν μπήκε καν στη διαδικασία ο άλλος να το ακούσει. Αυτό σε βάλει ναι, ναι. Και πάει στην επόμενη στη συζήτηση που θέλει να ακούσει. Okay. Οπότε να ολοκληρώσουμε τη συνέντευξη με το Q&A, γιατί έχουν στείλει κάποιες ερωτήσεις οι φαν. Οι φαν. Λοιπόν, ναι, γιατί βλέπω, έχεις κόσμο. Τώρα το ψιλοείπαμε, αλλά αν θα ξαναεμφανιστεί στο σασμό ως όραμα κάποιου, νομίζω απάντησες πριν. Okay. Απάντησα από ότι παιδιά δεν ξέρω, αυτό είναι στο χέρι του παραγωγού. Αν σκέφτηκε ποτέ να φύγει στην Αμερική και δεύτερον αν βλέπει τη σειρά The Witcher. The Witcher, Henry Cavill.
Αυτό είναι. Νομίζω να είναι. Δεν θα σε παρακολουθούν, μάλλον βλέπουν να δουλεύει σειρές που λέγαμε και πριν. Ναι. Τι λες, όχι, ωραία ερώτηση. Δεν το περιμένες. Κοίτα, ναι, θα σου πω, είχα πάει στην Αμερική για εντελώς άλλο λόγο, στη Μαϊάμι, και λίγο, ξέρεις, δεν ήταν έτσι όπως το περίμενα και λίγο βρέθηκα λίγο εκτός, έξω από τα νερά μου. Okay. Αλλά νομίζω ότι θα τρελαινόμουν, ρε παιδί μου, να δούλευα σε ένα στούντιο ή να κάνω αμερικανικές παραγωγές. Αλλά ξέρεις, αν είναι ένα πράγμα που θα το τρέξω εγώ από μόνος μου, θα ήθελα να κάνω μια μεγαλύτερη προετοιμασία, έτσι ώστε, ξέρεις, να είμαι πιο ήρεμος για να μπορώ να φέρω εις πέρας, ρε παιδί μου, την οποιαδήποτε δουλειά. Το Witcher δεν το έχω δει, αλήθεια είναι. Παρόλο που βλέπεις σειρές. Ναι, παρόλο που βλέπω σειρές, αλλά θα ήθελα πολύ να το δω και λίγο, όχι, στεναχωρήθηκα. Τώρα δεν ξέρω αν αξίζει, γιατί διώξανε το Henry Cavill, νομίζω θα γίνει μάλλον. Οπότε, ναι, θα το τσεκάρω. Και το game όμως ξέρω. Okay. Που είναι βασισμένο. Τι θα ήθελα να πετύχει επαγγελματικά τα επόμενα 10 χρόνια. Τι θα ήθελα να πετύχω. Ταινίες. Σινεμά. Να, αυτό που λέγαμε πριν. Ωραίες ταινίες. Δηλαδή αυτό χαίρομαι. Και μια ωραία θεατρική παράσταση με ανθρώπους που αγαπάω και εκτιμώ, ξέρω εγώ, να γίνεται λίγο εντός εισαγωγικών homemade κατάσταση. Okay, okay. Πώς ένιωσες όταν σταμάτησες να παίζεις στο Σασμό? Πώς ένιωσα, εντάξει, να πω την αλήθεια, το χρειαζόμουν λίγο, γιατί έτρεχα παράλληλα και με πρόβες και το θέατρο, οπότε ήταν ένα πολύ καλό timing να φύγω εκείνη την περίοδο, γιατί ξέρεις, λίγο ηρέμησα και λίγο ξεκουράστηκα και λίγο ξανάρθα λίγο στον εαυτό μου. Γιατί έτρεχα δηλαδή σε ρί, ήμουνα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ εκτός, οπότε έχασα λίγο, βγήκα εντελώς από το, okay, το πρόγραμμά σου. Από το πρόγραμμά μου και από τον εαυτό μου, οπότε ναι, αυτό. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, στεναχωρήθηκε, γιατί έχασα τους ανθρώπους που έβλεπα καθημερινά. Γιατί όσο να είναι, ήταν μια οικογένεια για μένα και τους έβλεπα καθημερινά. Οπότε λίγο, ξέρεις, έγινε πολύ απότομο και λέω, α, τώρα δηλαδή δεν θα πηγαίνω κάθε μέρα να βλέπω. Η επόμενη ερώτηση είναι αν σου έχει λείψει ο Σασμός. Νομίζω απάντησα. Μην πρέπει να το. Λοιπόν, με ποιον ηθοποιό του Σασμού έχεις καλύτερες αναμνήσεις? Καλύτερες αναμνήσεις με τον Δημήτρη το Μαμιό, που είναι και φιλαράκος μου και έχουμε κρατήσει και εμπειρίες. Ναι, και με, εντάξει, και με τους υπόλοιπους, αλλά διακρίνω μόνο το Δημήτρη τώρα, γιατί okay, κάνουμε και παρέα εκτός. Okay. Σε ποια άλλη σειρά τη ΣΕΡ θα ήθελες να παίξεις εκτός από την παραλία? Θα ψινόμουν λίγο για το κάνω ότι κοιμάσαι. Να το, εδώ ο Βασίλης που μου το αρέσει. Όχι, ναι, φαίνεται ενδιαφέρον, οπότε θα ήθελα, γιατί όχι. Τη ΣΕΡΤ λέμε. Ναι, ναι, τη ΣΕΡΤ. Τη ΣΕΡΤ λέει, τώρα δεν ξέρω αν ήθελες και κάποια άλλη να πεις. Ναι, ποιες άλλες είναι. Α, στα καλύτερα χρόνια, αλλά δεν παίζει φέτος. Οκ. Εκεί θα ήθελα πολύ. Οκ. Εντάξει, την παίρνουμε σαν ερώτηση, στην απάντηση. Αν σκέφτεται κάποια στιγμή μετά από πολλά χρόνια να γυρίσει στους Αγίους 40. Μόνιμα. Ναι, φαντάζομαι, φαντάζομαι. Δεν ξέρω, φαντάζομαι. Όχι, μόνιμα δεν θα το σκεφτόμουν, να σου πω την αλήθεια. Θα ήθελα να πάω σε ένα άλλο μέρος. Κατάλαβες, αν είναι να φύγω από την Αθήνα, θα ήθελα, okay, να πάω σε ένα τρίτο μέρος, ξέρεις, που θα το έχω βρει εγώ και θα, ξέρεις, θα δημιουργήσω τη ζωή μου από το μηδέν. Οκ. Okay. Και τελευταία ερώτηση, ποια θεωρείς ότι είναι η μεγαλύτερη δυσκολία στο επάγγελμά σας? Προφανώς των ηθοποιών, έτσι. Η μεγαλύτερη δυσκολία στο επάγγελμά μας είναι η μελέτη, νομίζω. Είναι η μελέτη, δεν λέω το να αποστηθείς τα λόγια σου για κανένα λόγο, αυτό δεν είναι, αλλά η μελέτη από την άποψη του ότι όταν θα πάρεις ένα θεατρικό κείμενο ή ένα σενάριο, ξέρεις, χρειάζεται και μια ολόκληρη δουλειά, κατάλαβες, από άλλα κείμενα που έχουν αναφορές, που έχει αναφορές το συγκεκριμένο σενάριο. Okay. Δηλαδή, αν θέλεις να κάνεις μια σειρά εποχής ή ένα έργο εποχής, με κάποιο τρόπο πρέπει να μελετήσεις, ρε παιδί μου, την κοινωνική, την πολιτική κατάσταση τη στιγμή που γραφόταν, ναι, 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 αυτό το θεατρικό έργο. Ναι, ναι. Τι θεατρικά έργα είχε γράψει ο συγκεκριμένος συγγραφέας, πώς τα έγραψε,
μπορείς να πάρεις πληροφορίες και από την προσωπική του ζωή, το πώς μεγάλωσε, το πώς έζησε, το τι επικρατούσε, για ποιο λόγο έγραψε αυτό το έργο. Οπότε η μελέτη αυτή είναι δύσκολη, γιατί είναι ένας μεγάλος όγκος, και όσο περισσότερος είναι αυτός ο όγκος, τόσο καλύτερο για σένα γίνεται. Κατάλαβες. Okay. Δηλαδή είναι σαν προς όφελός σου. Γιατί μπαίνεις μέσα σε έναν κόσμο, κατάλαβες, χωρίς να το έχεις καταλάβει, και σε μια άλλη εποχή εντελώς. Οπότε εγώ αυτό θεωρώ ότι είναι το πιο δύσκολο. Το ότι να οργανώσεις τον εαυτό σου, κατάλαβες, να βρίσκει πληροφορίες απέναντι σε αυτό που καλείσαι να ερμηνεύσεις ή να αφηγηθείς. Ναι. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ ρε Αλέξ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία κουβέντα. Να είσαι καλά. Να σου ευχηθώ το καλύτερο. Να κάνεις αυτά που γουστάρεις, αυτά που θες. Και σε εσάς, παιδιά, εύχομαι να τρέξει, να πάτε. Πόσα επεισόδια μέχρι τώρα. Πόσα έχουμε, καμιά σαραντάρα. Συνεντεύξεις. Πάμε, άντε, παιδιά. Με το καλό. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Μην φύγετε. Έχουμε και το πέστε μια λέξη να απαντήσει και μετά. Λοιπόν, πες το με μια λέξη με τον Κώστα Νικούλη. Λοιπόν, όταν ακούς τη λέξη Αγίοι 40. Παραλία. Όχι. Πλαζιρί. Οκ. Η πρώτη λέξη που σου έρχεται στο μυαλό όταν ακούς σασμός. Σασμός, νομίζω το πρώτο που μου έρχεται είναι η συμφιλίωση, γιατί ήταν η πρώτη πληροφορία που έμαθα. Οπότε λέω, τι είναι σασμός, πότε μου έρχεται, και κάνω τη σύνδεση μέσα στο μυαλό μου ότι σασμός σημαίνει σιάξιμο, συμφιλίωση, οπότε... Okay. Όταν ακούς τη λέξη παραλία. Παραλία, κακομέ. Okay. Όταν ακούς τη λέξη θέατρο. Ρομπέρτο Τσούκο. Όταν ακούς τη λέξη σινεμά. Σινεμά, The Mighty Ducks. Όταν ακούς τη λέξη ρατσισμός. Μου σπάει. Όταν ακούς τη λέξη ερωτάς. Καύλα. Επιτρέπεται. YouTube. Ναι, ακριβώς, δεν είμαστε τηλεόραση. Όταν ακούς τη λέξη ηθοποιός. Ηθοποιός. Ταλέπα. Ναι, ταλέπα. Οκ. Όταν ακούς Γιάννη Στάκογλου. Γιαννάρας. Και όταν ακούς Κώστας Νικούλη. Ποιος είναι αυτός. Τέλεια, ευχαριστούμε πολύ.